Γεια σας, είμαι η Σταματία Φωτεινού, είμαι φυσικοθεραπεύτρια και το πρώτο θέμα στο οποίο θα αναφερθούμε είναι το αυγενικό σύνδρομο. Το αυγενικό σύνδρομο αφορά ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού και σαν αυγενικό σύνδρομο χαρακτηρίζουμε τις διάφορες διαταραχές και παθήσεις που εμφανίζονται στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Αυτές μπορούν να αφορούν είτε το σώμα του σπονδύλου, τους μεσοσπονδύλιους δίσκους, τους μύες και τα νεύρα. Ο ασθενής παραπονείται για έντονο πόνο και δυσκαμψία, μειωμένο εύρος στις κινήσεις του. Βουητό στα αυτιά, πονοκέφαλο, ναυτίες, μούδιασμα στα άνω άκρα και μειωμένη δύναμη, καθώς επίσης και τάση προς έμετο. Γι' αυτό και κάποιες φορές κρίνεται απαραίτητη η επίσκεψή του σε κάποια άλλη ιατρική ειδικότητα του οτορυνολαρυγκολόγου. Ο ασθενής, ο οποίος φτάνει σε εμάς τους φυσικοθεραπευτές με αυγενικό σύνδρομο, το πρώτο πράγμα στο οποίο αναφέρεται είναι έντονος πόνος. Άρα, ο κυρίαρχος στόχος δικός μας είναι η μείωση και η εξάλληψη του πόνου. Χρησιμοποιούμε κάποια συγκεκριμένα φυσικά μέσα. Και μόλις υποχωρήσει η ενόχληση αυτή, ο έντονος πόνος, κύριος στόχος είναι η αποκατάσταση της κίνησης και η σωστή μυϊκή ενδυνάμωση. Βασικό ρόλο παίζουν οι διατάσεις και οι σωστές ασκήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια πολύ βασική διάταση, την οποία μπορεί να εκτελέσει και ο ασθενής ο ίδιος στο σπίτι. Θέλουμε τον ασθενή σε όρθια θέση. Τα χέρια του τοποθετούνται κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, μπροστά στο σώμα του, και το κεφάλι του στη μέση θέση. Στόχος μας είναι να πιέσουμε προς τα κάτω, να τεντώσουμε τα χέρια, ώστε να ξεκολλήσουν οι ώμοι μας από το σώμα μας. Και ταυτόχρονα εκτείνουμε, τεντώνουμε το κεφάλι μας αργά-αργά προς τα πίσω, ως εκεί που δεν νιώθουμε το αίσθημα του πόνου. Διατηρούμε για μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε στη μέση θέση. Επαναλαμβάνουμε ακριβώς το ίδιο. Χέρια προς τα κάτω τεντωμένα, ξεκολλάνε οι ώμοι από το σώμα μας και τεντώνουμε το κεφάλι μας προς τα πίσω. Διατηρούμε μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε. Το ίδιο ακριβώς κάνουμε και με τα χέρια προς τα πίσω. Τα χέρια μας είναι στο πίσω μέρος του σώματος, σπρώχνουμε προς τα κάτω τους ώμους να ξεκολλήσουν από το σώμα μας και ταυτόχρονα κάμπτουμε, λυγίζουμε το κεφάλι μας προς τα εμπρός. Πάλι προσέχουμε το σημείο του πόνου, το οποίο είναι και το σημείο προειδοποίησης κινδύνου. Δεν θέλουμε να πονάει ο ασθενής. Οτιδήποτε κλείει τον πόνο, το αποφεύγουμε. Διατηρούμε μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε στη μέση θέση. Μία ακόμα διάταση, η οποία μπορεί να εκτελέσει ο ίδιος ασθενής στο σπίτι, είναι πάλι από όρθια θέση. Τοποθετεί τα χέρια του κατά αυτόν εδώ τον τρόπο, στο πλάγιο μέρος της κεφαλής και στον ώμο. Ο ασθενής τραβάει το κεφάλι του προς το πλάι και λίγο προς τα κάτω και ταυτόχρονα τους ώμους πάλι προς τα κάτω. Κατά τη διάρκεια της εισπνοής, ανασηκώνουμε λίγο το σώμα μας και κατά τη διάρκεια της εκπνοής εκτελείται η διάταση. Διατηρούμε μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε στη μέση θέση. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο γίνεται και από την άλλη πλευρά. Χέρια στο πλάι και στον ώμο. Κάμπτουμε λίγο προς τα εμπρός στην κεφαλή και στο πλάι. Εισπνέουμε και κάμπτουμε προς τα κάτω. Διατηρούμε μερικά δευτερόλεπτα και επανερχόμαστε στη μέση θέση. Όπως αναφέραμε και πριν, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι ασκήσεις. Η πιο απλή και πρώτη άσκηση με την οποία ξεκινάμε είναι το απλό ανασήκωμα των ώμων. Ο ασθενής πάλι βρίσκεται σε όρθια θέση, μπορεί και σε καθιστή, αρκεί η πλάτη του να βρίσκεται σε ευθεία γραμμή. Το στήθος προς τα έξω, οι ώμοι προς τα πίσω. Τα αυτιά μας προσέχουμε να είναι περίπου στο ύψος των ώμων. Τεντωμένα χεράκια μπροστά και ανασηκώνουμε αργά-αργά τους ώμους πάνω και κάτω. Πάλι προσέχουμε το σημείο του πόνου. Εκτελούμε κάποιες φορές, πάνω, κάτω, ξεκουραζόμαστε και επαναλαμβάνουμε. Η επόμενη άσκηση είναι στην ίδια ακριβώς θέση, με μία μικρή διαφοροποίηση. Πάλι η θέση μας είναι ίδια, με τους ώμους προς τα πίσω, στήθος έξω και τα αυτιά περίπου στον ύψος των ώμων και κάνουμε μικρές κυκλικές κινήσεις. Κατά αυτόν εδώ τον τρόπο. Εδώ πρέπει να νιώσουμε ότι οι ομοπλάτες μας, η ομική ζώνη, ενώνεται η μία με την άλλη. Κάνουμε μερικές επαναλήψεις, ερχόμαστε στη μέση θέση, ξεκουραζόμαστε και επαναλαμβάνουμε. Βασική άσκηση, επίσης, είναι η λεγόμενη κοπηλατική. Είναι αυτή που μένει περισσότερο στο μυαλό των ασθενών, ο κοπηλάτης. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Είμαστε πάλι σε όρθια θέση, φέρνουμε τα χέρια μας στο ύψος των ώμων με τους αγκώνες 90 μοίρες, ίδια θέση, ίσιο σώμα, στήθος έξω, ώμοι προς τα πίσω, εισπνέουμε και κατά την εκπνοή τραβάμε τα χέρια προς τα πίσω. Πάλι θέλουμε να νιώσουμε το αίσθημα πίσω, ότι ενώνονται οι δύο ομοπλάτες μας. Εκτελούμε μερικές φορές και έπειτα ξεκουραζόμαστε.
Καθώς προχωράει το πρόγραμμα της αποκατάστασης, καλό θα είναι στη συγκεκριμένη άσκηση να χρησιμοποιήσουμε και κάποια βοηθήματα. Αυτά είναι τα λάστιχα αντίστασης, όπως είναι αυτό εδώ το μαύρο. Συνήθως ξεκινάμε από τα πιο ήπια χρώματα. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μαζί μας ένα μέτριας αντίστασης και με αυτό θα δείξουμε την άσκησή μας. Ο ασθενής μπορεί να χρησιμοποιήσει είτε κάποιο πόμολο πόρτας για να εκτελέσει την άσκηση, είτε και κάποιον βοηθό από το σπίτι, είτε ακόμα και τον ίδιο το θεραπευτή. Στην προκειμένη περίπτωση δένουμε εδώ το λάστιχο, παίρνουμε την ίδια θέση, τα χέρια μας στο ύψος των ώμων και οι αγκώνες 90 μοίρες, εισπνέουμε και κατά την εκπνοή τραβάμε προς τα πίσω το λάστιχο. Επανερχόμαστε στη μέση θέση και επαναλαμβάνουμε. Πάλι προσέχουμε να έρχονται σε επαφή, να ενώνονται στο πίσω μέρος του σώματος οι ομοπλάτες. Καλό θα είναι το πρόγραμμα αυτό να εκτελείται σε καθημερινή βάση και σταδιακά να περνάμε σε πιο δύσκολες ασκήσεις για τη σωστή ενδυνάμωση και τη διόρθωση της θέσης του σώματος. Και μην ξεχνάτε πάντα ότι και μετά το τέλος της αποκατάστασης στο θεραπευτήριο, ο φυσικοθεραπευτής είναι πάντα δίπλα σας για οποιαδήποτε απορία προκύψει.